περπατής. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον. Πόσο δημιουργικό είναι το ποντιακό στοιχείο στη χώρα μας. Να είμαστε φύλακες όχι απλώς των συνόρων της πατρίδας, αλλά να είμαστε φύλακες κάθε πολύτιμης κληρονομιάς και κάθε μεγάλου κεφαλαίου. Ο ελληνισμός σήμερα είναι μία πραγματικότητα η οποία, παρά το γεγονός ότι μπορεί να απειλείται, εντούτοις έχει προοπτικές επιβίωσης μέσα εις το μέλλον. Και η μεταλαμπάδευση. Παρουσιαστέ! Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ευχαριστώ. Ο τοπικός πρόεδρος. Γεια σας. Να είστε καλά. Δημάρχος από τις Ακρίτες. Να είστε καλά. Που επισκεφτήκατε πάλι. Ναι. Μεγάλο. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα πάμε, χθες και μου πέρανε στο τέλος. Πώς θα έρθουν στα κασόλα. Μακαριότατε ο Σεφ παρέστητε. Εξητούμε την ευχή και την ευλογία σας. Έναρξη τελετής. Επιμνημόσυνη δέηση. Πάτε μόνο εν της ουρανής, αγιεστήσω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννήσω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και ευθύς. Και εμείς αφήμε εν της οφειλέτης ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραναπαύσεως των ψυχών του και τιμημένων βούνων του Θεού, αθήμου ιερομονάχου, και το συνάυτο μαρτυρικό θανάτου τελειοθέτων αδελφών ημών, υπέ τους χωρίθινε αυτοίς παμπλημέλη μαϊκούσιόντε και ακούσιο. Κύριε Λέησον! Ως ο Θεός τάξη τα ψυχά σε αυτόν ενθαΐδη. Βάσης αρχός, ο των θάνατων κατοπατής, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των προκεκυμένων δούλων σου, Ανθίμου ιερομονάχου και τον συναυτό μαρτυρικό θανάτο τελειοθέντων αδελφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή ταινία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχα μαρτήσει. Συγαρμόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κύριε ιερομονάχου και τον συναυτό μαρτυρικό θανάτο τελειοθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου, Φίλου Αυτουδαζάρου και πάντων των Αγίων, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, Ανθίμου Ιερομονικόλ της Αβραάμ αναπαύσε μετά Αγίων και Δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών.
άπαυσον ημών. Ως πλαγίνονται σπόρτων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευχαριστών και σώσον ημών. Προσφώνηση Δημάρχου του Δήμου Αγίας Τριάδας, κυρίου Πανταζή Χρήστου. Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και οργανώσεων, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συμπληρώνονται σήμερα 100 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά, του ήρωα του μακεδονικού αγώνα, σε έναν αγώνα που έδωσαν τη ζωή τους πάρα πολλοί Έλληνες. Μακαριότατα, πάρα πολλοί Έλληνες έχουν αγωνιστεί και έχουν δώσει τη ζωή τους για τις πατρίδες μας την ελευθερία και για να έχουμε εμείς σήμερα τα αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε. Είμαστε όλοι μας πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τον αγώνα τους τον συνεχίζουμε εμείς σήμερα, εδώ, στην άκρη της Ελλάδος. Καθημερινά αγωνιζόμαστε για να καλυτερέψουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε οδηγό και συμπάντη, τον οποίο ευχαριστούμε και ακόμη μία φορά. Ζητούμε όμως η ελληνική πολιτεία, το βλέμμα της στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στο Δήμο Αγίας Τριάδος, στο Δήμο μας. Έναν Δήμο που εμείς θέλουμε και μπορούμε να το καταστήσουμε πρότυπο. Αυτή σας παρέμβαση, μακαριότατε, είναι τόσο μεγάλη η τιμή που γίνεται σε όλους τους δημόσιους, σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας με τη σημερινή σας παρουσία, που όσο και αν ψάξαμε να βρούμε τι θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε σαν αντιστάθμισμα σε αυτό, δεν βρήκαμε τίποτα επαρκέστερο από αυτήν την ίδια την καρδιά μας. Και θα σας προσφέρουμε ένα μικρό δωράκι, μια ποντιακή λίρα, την παράδοση της οποίας θα σας κάνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορομιλιάς, για να θυμάστε το πέρασμά σας από την Κορομιλιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αντιφώνηση μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Χριστοδούλου. Προσμιότατη, κύριε βουλευτά, κύριε δήμαρχη, κύριε νομάρχα, στρατηγέ, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και λοιπόν αρχών του νομού, αγαπητοί κάτοικοι του Δήμου της Αγίας Τριάδας. Με μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και εκλεκτού αδελφού μας, Σεβασμιωτάτου κυρίου Σεραφείμ, για να λάβουμε μέρος σε αυτή τη σεμνή τελετή, που σκοπό έχει να προσευχηθούμε όλοι για την ανάπαυση των ψυχών του αημνήστου ηγουμένου Ανθίμου και των άλλων μοναχών, οι οποίοι επιρπολήθησαν και εθυσιάστησαν σε αυτό το μοναστήρι πριν από 100 περίπου χρόνια, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι σήμερα ένα χρέος, όχι μόνο απέναντι στους νεκρούς, αλλά και απέναντι στα παιδιά μας, γιατί θέλουμε να τους δείξουμε τον δρόμο, τον οποίο και τα παιδιά μας πρέπει μετά από μας να ακολουθήσουν, ενθυμούμενα και τιμώντας τη μνήμη
εκείνων που, όπως είπε και ο Δήμαρχός σας, εθυσιάστησαν προκειμένου εμείς να απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Όμως η συγκίνησή μου με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας μου γίνεται εντονότερη όταν βλέπω εσάς που είστε απόγονοι των Ποντίων, που ήρθατε από τις ανισμόνητες πατρίδες και φέρατε μαζί σας ό,τι Άγιο και Ιερό είχαν οι πατέρες σας, τα εικονίσματά σας, τα τιμαλφέστατα αυτά δωρήματα και κυρίως την πίστη σας στο Θεό και την αγάπη σας προς την πατρίδα. Και κάθε φορά που βλέπω πόσο δημιουργικό είναι το ποντιακό στοιχείο στη χώρα μας, κάθε φορά που βλέπω τα παιδιά σας να είναι ντυμένα στις παραδοσιακές στολές, κάθε φορά που βλέπω να υπάρχουν σύλλογοι ποντίων μέσα στους οποίους συντηρείται και καλλιεργείται η παράδοσή μας, χαίρομαι μυστικά, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα του έθνους μας, γιατί έθνη τα οποία λησμονούν την παράδοσή τους είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν από το προσκήνιο της ιστορίας. Εμείς εχάσαμε τις πατρίδες μας, κρίμασιν εις είδεν ο Κύριος, και η ιστορία μας έχει περάσει μέσα από πολλές περιπέτειες. Οι εθνικές αυτές περιπέτειες επεσόρευσαν δεινά στο λαό μας, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι πρόσφυγας. Δεν είναι μικρό πράγμα να εγκαταλείπεις τις πατρογονικές σου εστίες, ούτε είναι μικρό πράγμα να εγκαταλείπεις τους τάφους των προγόνων σου. Αλλά είναι ο ψυχισμός του Έλληνα τόσο ισχυρός, ώστε όπου και αν βρεθούμε κουβαλάμε μαζί μας την πνευματική μας περιουσία, την κληρονομιά των πατέρων μας, και όπου και αν βρεθούμε δίνουμε καθημερινά τα δείγματα της πίστεώς μας, που μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει σε αυτή μας τη συνεχή προσπάθεια. Όντι ξέρουν τι θα πει ακρίτας, γιατί οι πατέρες σας υπήρξαν ακρίτες του Βυζαντίου, αυτούς δηλαδή οι οποίοι φύλαγαν τα σύνορα της πατρίδας. Αλλά αν σήμερα υπάρχει ο στρατός μας για να αναλαμβάνει αυτό το έργο, να φυλάσει δηλαδή τα σύνορα του έθνους μας, εντούτοις ο καθένας από μας και ιδιαίτερα εσείς οι Πόντιοι και εμείς οι πρόσφυγες, έχουμε καθήκον και υποχρέωση όπως κάθε Έλληνας να είμαστε φύλακες όχι απλώς των συνόρων της πατρίδας, αλλά να είμαστε φύλακες κάθε πολύτιμης κληρονομιάς και κάθε μεγάλου κεφαλαίου με το οποίο μπορούμε πραγματικά να διεκδικήσουμε το μέλλον της ζωής μας. Και βεβαίως ίσως και οι άνθρωποι του κέντρου να έχουν στρέψει πρωτίστως το ενδιαφέρον τους στους ανθρώπους και στις ανάγκες των μεγάλων πόλεων. Αλλά ωστόσο έχετε και εσείς δικαιώματα στην πατρίδα. Και μάλιστα θα έλεγα έχετε υυξημένα δικαιώματα, γιατί μένετε σε αυτόν εδώ τον τόπο και δεν πρέπει να τον εγκαταλείψετε. Αλλά όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι χάρις και σε εσάς η πατρίδα εξακολουθεί να υπάρχει, και χάρις και σε εσάς ο ελληνισμός σήμερα είναι μία πραγματικότητα η οποία, παρά το γεγονός ότι μπορεί να απειλείται, εντούτοις έχει προοπτικές επιβίωσης μέσα εις το μέλλον. Όταν ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας με προσεκάλεσε να έλθω εδώ, το πρώτο το οποίο μου είπε ήταν το εξής: «Ελάτε κοντά μας εσείς από την Αθήνα, να σας δει ο κόσμος, να πιστέψει ότι η Εκκλησία τουλάχιστον είναι κοντά με το λαό μας
Ελάτε, γιατί καμιά άλλη φορά κανένας άλλος αρχιεπίσκοπος δεν έφτασε στα μέρη μας. Και το ότι θα έρθείτε εσείς, αυτό συμβολίζει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο για την ψυχή, για την ψυχολογία, για την αντοχή αυτών των ανθρώπων. Όσο ακριβώς τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να σας λησμονήσουμε ποτέ και η Εκκλησία, οπουδήποτε και αν θα είσαστε, γένους μας, η μητέρα του έθνους μας. Και αυτή η Εκκλησία είναι η οποία μας χαρίζει πράγματι τις ελπίδες που χρειαζόμαστε, την ψυχική ανακούφιση που μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να σηκώσουμε ή οδήποτε βάρος είναι εκείνο το οποίο έρχεται να καταπιέσει τα στήθη μας. Σήμερα ζούμε σε μια ελεύθερη πατρίδα, μια πατρίδα που ελευθέρωσαν άνδρες σαν τον Παύλο Μελά, σαν τον ηγούμενο Άνθιμο, σαν άλλους πατέρες, οι οποίοι θυσιάστησαν για αυτό τον τόπο. Εμείς απολαμβάνουμε τώρα τα αγαθά της ελευθερίας μας, αλλά δεν πρέπει αυτά τα αγαθά να μας αποκοιμήσουν. Δεν πρέπει μέσα στην ευμάρεια και στην άνεση, την οποία έχει σήμερα ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, να μας αποκοιμήσουν πραγματικά και να μας κάνουν να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο αυτό που λέγεται προοπτική για το μέλλον. Δεν πρέπει δηλαδή να παραδοθούμε στις ειδονές και στις απολαύσεις, γιατί ξέρουμε από την ιστορία πόσοι λαοί στον κόσμο και πόσοι άλλοι πολιτισμοί εχάθησαν και εξαφανίστηκαν όταν παραδόθηκαν οι άνθρωποι τους στη διαφθορά και στην κρεπάλη. Εμείς σαν Εκκλησία είμαστε εδώ για να σημαίνουμε τις καμπάνες της αφύπνισης, για να λέμε τις αλήθειες που πρέπει να ακούει ο κόσμος. Είμαστε εδώ για να καλούμε όλους σε εγρήγορση επάνω στα εθνικά μας ιδεώδη, στις πνευματικές μας κληρονομιές, χρειάζεται στον κάθε άνθρωπο. Σήμερα εδώ, μπροστά στο μοναστήρι αυτό το πεπαλαιωμένο, σαν αυτά που αναπάν βήμα σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο έχει συμβεί, το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε φίλοι ειρηνικοί, γιατί θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με τους γείτονές μας, γιατί ο λαός μας κατά βάση είναι εκείνος ο οποίος χύνει σπονδές στο βωμό της ειρήνης και της αγάπης και της δικαιοσύνης. Εάν θυμόμαστε την ιστορία μας, είναι γιατί αυτή η ιστορία μας ενδυναμώνει. Γιατί με αυτή την ιστορία μας ενισχύουμε την αυτοσυνειδησία μας και την ιδιοπροσωπία μας και την ταυτότητά μας. Γιατί αυτή η ιστορία μας αναγκάζει να εκτιμήσουμε αυτό το οποίο απολαμβάνουμε. Γιατί η ιστορία μας είναι εκείνη που μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι μέσα στη σύγχρονη αμφικτιονία των εθνών και των λαών. Τα κάνουμε αυτά γιατί θέλουμε σε όλους να διακηρύξουμε ότι δεν είναι οι πόλεμοι εκείνοι που λύνουν τα προβλήματα ανάμεσα στους λαούς και στα έθνη. Ο πόλεμος είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε στην ιστορία του κόσμου μετά από την πτώση, μετά από την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Για να απολαμβάνουν αυτά που στερήθηκαν οι δικοί μας πατέρες, αυτά τα οποία ετέθησαν σε αμφιβολία από επίδοξους νεκροθάπτες αυτού του έθνους και αυτού του λαού. Και πρέπει όλοι να διδαχθούμε και όλοι να αναθεωρήσουν ενδεχομένως τις απόψεις τους εκείνοι οι οποίοι βλέπουν με καχυποψίαν αυτό το έθνος και αυτό το λαό. Είμαστε ανοιχτοί προς όλους, είμαστε φιλειρηνικοί προς όλους, είμαστε διαπρίσιοι κήρυκες της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά και από το άλλο μέρος δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι όταν φυγεί το φιλότιμό μας,
τότε εμείς οι Έλληνες γινόμαστε όπως οι λέοντες, γινόμαστε όπως εκείνοι οι λεοντόθυμοι και λεοντόκαρδοι πολέμαρχοι, προκειμένου να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Ας είναι αναπαυμένες οι ψυχές των αημνήστων θυμάτων της θηριωδίας του πολέμου. Ας είναι αναπαυμένες οι ψυχές των ηρώων μας. Ας είναι αναπαυμένες στους κόλπους του Θεού όλες οι ψυχές των θυσιαστέντων υπερπίστεως και πατρίδος. Και σε κάθε τέτοια ευκαιρία εμείς πρέπει να δίνουμε την υπόσχεση και τον όρκο ότι της κοίνων ρήμαση πειθόμενη θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να υπερασπιστούμε τα ίδια και τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες του πολιτισμού. Κύριε Πρόεδρε των Ποντίων, ευχαριστώ πολύ για την ωραία λύρα την οποία μου προσεφέρατε, που είναι χαρακτηριστικό σύμβολο της ποντιακής ψυχής. Βέβαια πρέπει να είναι κανείς πόντιος για να μπορεί να παίξει αυτή τη λύρα. Και εγώ δεν είμαι πόντιος, εγώ είμαι Θρακιώτης. Είμαστε κοντινοί, είμαστε συγγενείς, είμαστε γείτονες. Γι' αυτό και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση, γιατί με εμπιστεύεστε, γιατί μου δίνετε κάτι που βγαίνει μέσα από την ψυχή σας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Δεχτείτε και από μένα τις ευχές μου. Δεχτείτε τη διαβεβαίωση ότι σας καμαρώνω τους Ποντίους, γιατί σας συναντώ σε κάθε βήμα της ζωής μου. Δεχτείτε τη διαβεβαίωση ότι για μας είστε ένα τμήμα αναπόσπαστο του ελληνικού λαού, γνήσιοι Έλληνες κατά πάντα, οι οποίοι δεν οροβήσατε να θυσιάσετε ακόμα και τη ζωή σας υπέρ των βωμών και των εστιών του έθνους αυτού. Και επιτρέψτε μου να σας αντιπροσφέρω και εγώ εν είδη αντιδώρου αυτό το μικρό δωράκι, το οποίο βέβαια δεν φτάνει την αξία της λύρας, όχι της λύρας το λί με γιώτα, αλλά της ποντιακής λύρας, την οποία μου προσεφέρατε, παρακαλώντας σας να το δεχτείτε σαν έκφραση της τιμής, της αναγνώρισης και του σεβασμού μου απέναντι στο γένος των Ποντίων, απέναντι στους εν Χριστώ αδελφούς μου. Επίσης και στον κύριο Δήμαρχο Αγίας Τριάδος το ίδιο δώρο με πολύ αγάπη, όπως πάντοτε προσφερόμενο και με τιμή. Αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας εις τιμήν και μνήμη του Εθνομάρτυρος Αρχιμανδρίτου Ανθίμου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής και των συναυτών σφαγιασθέντων πατέρων. Κατάθεση Στεφάνου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο. Λίγο χώρο. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Λήξη τελετής. Ακολουθεί δεξίωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμο Αγίας Τριάδος, πήρε μια απόφαση να δώσει μια ονομασία σε αυτήν εδώ την πλατεία. Θα θέλαμε λοιπόν εσείς να κάνετε την αποκάλυψη αυτής της ονομασίας που δώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε ύποπτοι. Σαν κάτι να μου μυρίζει εδώ. Τώρα το είδα και εγώ σήμερα το πρωί, μόλις ήρθα. Τίποτα δηλαδή. Ναι, μόνο την τουφεκιά άκουσε. για το δολοφόνο τίποτα. Αξίζετε πολύ περισσότερο. Αξίζετε τις ίδιες καρδιάς μας όπως είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω τι να πω. Μένω έτοιμο πως. Η ευγένειά σας δεν έχει όρια. Η καλοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω προσφέρει τίποτε ώστε να δικαιούμαι να επανοματίσω την πλατεία με το όνομά μου. Έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε ακόμα. Σας ευχαριστώ. Πόντος, πατρίδα των πατρίδων μας. Λιγαρίσματα από τα βάθη των αιώνων. Άγια κόμματα που σας λούζει η αημίρα.
ιερό κημητήριο των προγονικών αιστιών, ψυχή δεσπόζουσα των πολιτικών άλπαιων, πνεύμα έμπνευση γενεών, χριστικής μας κληρονομιάς, η διατήρηση της ιστορικής και εθνικής μνήμης και η μεταλαμβάνευση των ιδεών, των οραμάτων, των που κουβαλάμε στην ψυχή και στο μυαλό μας. Ηλίθιος χορός. Ο χορός, μακαριότατε, πήρε την ονομασία του από τον ποταμό του Πόντου Σέρα, κοντά στην Τραπεζούντα, όπου χορευόταν επιδέξια ή από το λατινικό Σέρα, που σημαίνει αλυσίδα, επειδή οι χορευτές έμοιαζαν με αλυσίδα. Ο χορός αυτός έχει σαν σκοπό να γυμνάσει το σώμα και να το προσαρμόσει στις κινήσεις του πολεμιστή κατά τη μάχη. Ας αφαιρθούμε η Ρωμανία κι ανεπέρασε αντί και φέρει κι άλλο. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μια ευχάριστη είδηση πριν ξεκινήσει ο χορός. Αυτή τη στιγμή, μακαριότατε, η επίσκεψη σας εδώ έφερε ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κύριος Νομάρχης δεσμεύτηκε να πάει ηλεκτρικό ρεύμα στο μοναστήρι. Thank you.
Θανάση, έλα εδώ. Γεια σας, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, θέρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς το. Καλώς το. Θα ζήσετε. Να είστε καλά. Παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Έλατε μόνο τα παιδιά, μόνο τα παιδιά και φεύγουμε. Να είστε καλά. Θα ζήσετε. Γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Να είστε καλά. Θα ζήσετε. Μπράβο σας. Θα ζήσετε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζήσετε. Γεια σας. Thank you.